πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων ΟΜΟΥ Θεσσαλονίκης. Εμείς δίνουμε αγώνα εδώ, συμμετέχοντας στη στάση που έχει προκηρύξει, στάση εργασίας που έχει προκηρύξει από ΟΤΑ. Το σωματείο μας συμμετέχει, βάζοντας προμετωπίδα σε αυτόν τον αγώνα για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, βάζουμε προμετωπίδα το θέμα των συμβασιούχων. Εμείς αυτό που λέμε και προτάσουμε είναι ότι οι συνάδελφοί μας φτάνουν πια οι παρατάσεις, καλοδεχούμενες, πρέπει μιλάμε πια για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Και βλέπουμε ότι ο αγώνας μας και η πίεση που ασκούμε έχει κάποια αποτελέσματα, γιατί αρχίζει πια να ψελίζει και η κυβέρνηση να μιλάει για μονιμοποίηση. Θα μας βρουν στο δρόμο, δεν μας χαρίστηκε τίποτα και το ξέρουν καλά οι συνάδελφοι. Βλέπουμε γύρω πώς είναι το περιβάλλον. Εντάξει, δεν αγάπησαν τους συμβασιούχους ή ξαφνικά θέλουν να τους κάνουν μόνιμους. Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛ παίρνουν η κυβέρνησή τους, παίρνουν το ένα αντιεργατικό μέτρο μετά το άλλο. Αυτό που πρέπει να γίνει θέμα όλων των εργαζομένων σε κοινό μέτωπο, να βγουν στον δρόμο και να δώσουν αγώνα. Αυτός ο αγώνας μας που φαίνεται ότι θα αρχίσει να δίνει καρπούς, να ανοίξει το δρόμο και για άλλους εργαζόμενους να βγουν στον δρόμο. Ευχαριστώ.